Τρίτη εβδομάδα σερί με βίντεο εκτός σπιτιού, σε άλλο background. Σας έχω κομμάτι κοπρόσκυλα. Σήμερα έχουμε βιντεάκι με νέο κάμεραμαν. Σήμερα μέσα την κάμερα μας τραβάει η κοπέλα μου. Είδα βίντεο με Crest, με Butchers, Burger. Έλεγε για τους βόρειους, δεν έχουμε Burger, δεν έχουμε τέλος, δεν έχουμε το άλλο. Θα το κάνω expose με Burger από καβάλα. Αλλά σήμερα είπα να παίξω κροσέ. Πάμε για Kentucky Fried Chicken στην καβάλα, κανείς το περίμενε. Έχουμε σήμερα τσίκι τσίκι. Θα βάλω κλιπάκια να παίξουν τώρα από το μαγαζί που φτιάχνονται τα πράγματα και όλα αυτά να τα δείτε. Το μαγαζί ασχολείται κυρίως, έχει ως κύρια βάση κοτόπουλο, δεν κάνει τίποτα άλλο. Έχει fried chicken, έχει burgers, έχει διάφορα πράγματα. Έχουμε καταλόγους, έχουμε καρτούλες, θα τα πούμε αργότερα αυτά. Τα αφήνω εδώ πέρα. Και σήμερα, γλωρόσκυλα, πήραμε ένα bucket. Αυτά, λοιπόν. Φτάσαμε σε ένα σημείο στο βίντεο, στο οποίο ο Μάριος τώρα θα έχει βγάλει από κάτω και θα γουστάρει τη ζωή, θα την έχει βγάλει από κάτω. Και ο Παύλος, ενώ μιλάω βγάζω, και ο Παύλος θα κάνει escape από πλήρη οθόνη, close window, οριακά και dislike και shut down το PC. Γιατί όλοι ξέρουν ότι fried chicken χωρίς sauce δεν είναι fried chicken. Ξέχασα να πω για τη σακούλα. Τηλεοπτική, Αμέρικα. Cosplay, Περγκερόνι. Το μπέργκερ είναι λίγο damaged, αλλά δεν πειράζει. Άρα πήραμε ένα bucket το οποίο έχει μέσα κοτομπουκές και wings, πατά και πατάτες. Ένα μπεργκεράκι το οποίο είναι το signature burger του μαγαζιού, λέγεται Τσίκι Τσίκι. Και τα παιδιά μας βάλανε και λίγα σωσάκια, τα οποία είναι όλα χειροποίητα από ό,τι μου είπανε, τίποτα δεν είναι κουτιού. Τα έχουμε ακούσει και αυτά. Οπότε, μαύρο ψωμάκι, ψέμα, από ενεργό άνθρακα. Έχετε τρελαθεί όλοι τώρα. Οπότε, άμα έχετε κανένα κομμενάκι και θέλετε να το παίξετε λίγο πιο γκορμεδιάριδες, λέτε θα σε πάω σήμερα να φας μπέργκερ με ψωμάκι, με μαύρο μπέργκερ, θα το πεις black burger. Θα σου πει αυτή τι είναι, θα πεις ενεργό άνθρακα, θα τρελαθεί. Το σχίζουμε, να το βλέπετε καλύτερα κι εσείς. Λοιπόν, bucket, true, αυτό,
Ρόπαλο, μικρό ρόπαλάκι. Και από κάτω έχει πατάτες. Και πάμε, βασικά να δείξουμε τα σωσάκια μας. Να τα απλώσουμε. Τα έχουμε απλώσει ομοιόμορφα. Και έχουμε τσίλι, σάος, σεφ, τσένταρ, μπάρμπεκιου. Αυτό είναι μαγιονέζα, μουστάρδα, μέλι. Αυτή είναι μια σως των παιδιών που είναι με γιαούρτι, δυόσμο και λεμόνι. Σίζαρτς και μια γλυκόξινη. Και πάμε για ένα πολύ αναμενόμενο πράγμα. Για να δούμε λίγο τι έχουμε εδώ. Σιγά σιγά. Μαλά, όντως είναι cosplay μπεργερών. Λες εδώ. Ίδιο πρέπει να είναι. Εδώ υδρότας. Ατμή. Παπ. Και τι έχουμε εδώ. Μπεργεράκι. Με μαύρο ψωμί. Γιατί όλοι το ξέρουν αυτό. Τι είστε, τίποτα περίεργοι. Τίποτα τρίτο τέταρτη. Εξπλό. Βάλαμε μία και το φλάσι, γιατί πρέπει να το δείτε καλά αυτό. Καραμελωμένο κρεμμύδι, τσένταρ, μέιο. Και από κάτω, όπα, κάτι κρυβότανε. Το λιγουρεύεστε. Έτοιμο. Ανοίγουμε σως. Βασικά θα ξεκινήσουμε πατάτα. Μετά θα πάμε wings και chicken nuggets. Και τελευταίο burger. Για να τα ανοίξουμε όλα. Τι είναι αυτό το πορτοκαλένιο. Τσένταρ. Όχι, δεν νομίζω, μην φας. Ναι, το κατάλαβα. Κρεπάκος με χαρτί επέστρεψε. Ξεκινάμε με πατατούλα. Πάμε για... Τι έχουμε, σίζας. Ωραίο. Πάμε και μουστάρδα, μέλι, μαγιονέζα. Αυτό πρέπει να είναι ωραίο. Τίμιο. Λοιπόν. Ξεκινάμε με wing. Wing. Πάρτο. Τσένταρ σάος. Έτσι θα ξεχυλήσει. Δεν πέφτει. Παπ. Ξεκινάμε πρώτο wing με cheddar sauce. Πρώτο. Έφυγε. Πάμε να δοκιμάσουμε nugget. Αυτό είναι το nugget νομίζω. Ναι. Πού θα το βάλουμε αυτό, το βάλουμε barbecue. Barbecue chicken nugget. Ρε είσαι τρελός ρε. Δεν τα nugget. Κάτι πήγε λάθος. Δεν ήταν nugget, ήταν wing. Άμα το τρώσεις με το κόκαλο δεν έχει αξία να φας fried chicken. Όλοι το ξέρουν. Αυτό όμως είναι nugget. One bite, one dollar. Πάμε... Τσίλι. Πάμε στην τσίλι. Εδώ. Fried chicken, καυτερό, you win, πατάτες cheddar sauce, καλά cheddar sauce είναι από τα μεγαλύτερα ψέματα που έχουν βγει στον κόσμο. Πάμε wing πάλι σε barbecue.
Ξανά chicken nugget στην chili sauce. Πάμε για μπεργκεράκι. First bite, black burger τσίκι τσίκι. Πάμε λίγο μπέργκερ με κιμά κοντόπουλο. Τώρα έχει μείνει περίπου το 1 τρίτο. Το 1 τρίτο θα πω. True. Αυτό το χρώμα το bacon, πηγή ζωής. Συνεχίζουμε με fried chicken, γιατί ο πρωταγωνιστής του σημερινού βίντεο αυτό είναι Kentucky Fried Chicken. Πάμε μια cheddar sauce. Έτσι να ξεχυλίζει εδώ. Δεν ξέρω αν το βλέπετε, αλλά... Το βλέπετε? Χουντίνι. Και από κάτω κρύβονται πατάτες. Καλά, για τις πατάτες δεν μιλήσω. Αυτός που μπορεί να μιλήσει για πατάτες είναι μόνο ψώμ και η δράμα. Πατατοπαραγωγή. Πάμε να δοκιμάσουμε και γλυκόξινη που δεν φάγαμε, η οποία είναι πιο ρευστή. Αυτό, για όσους ξέρουν, είναι chicken lollipop. Δείτε το. Chicken lollipop λέγεται αυτό. Για τους γνώστες. Και πάμε στην καυτερή. Η τσίλι, καλά κοτόπουλο, καυτερό, spicy, ό,τι καλύτερο. Εδώ μέσα. Να δω. Έχουν μείνει τις δύο κατομπικές. Ναι. Πώς θα σας αφήσω? Δύο. Αυτές είναι οι κοτοπικές. Αυτά που τρως τι είναι? Αυτό τελείωσε, μπάει. Drop the mic. Όχι, είχε να το πετάξεις από κάτω και δεν ακούστηκε. Τελευταία κοτοπικιά. Έχει άλλες δύο, αλλά θα το αφήσω για την παραγωγή. Λοιπόν, πάμε barbecue. Ξεχύλισε, έτσι πρέπει όμως. Συνεχίζουμε λίγο με French fries. Τελειώσαμε το φαγητό. Κάπα. Αφήσαμε και λίγο. Δοκιμάσαμε πολλές σώσεις, σώσεις είναι καταπληκτικές όλες. Πάμε λίγο το μαγαζί πρώτα. Το μαγαζί βρίσκεται Βενιζέλου 34 Καβάλα. Είναι τωρινό, 2020 άνοιξε. Το μαγαζί, πρώτη φορά τρώω το μαγαζί. Και μπέργκερ και το μπάκετ τους που έχουν με το fried chicken. Να πούμε λίγο τιμές και τι είχαν αυτά μέσα. Και θα δείξουμε και το μενού τι έχει άλλο μέσα. Λοιπόν, αυτό που πήραμε εμείς είναι το burger τσίκι τσίκι, το οποίο μπορείς να το πάρεις είτε με λευκό ψωμάκι είτε με μαύρο, όπως είπαμε το πήραμε εμείς. Και έχει μέσα μπιφτέκι από κιμά κοτόπουλο, iceberg, ντομάτα bacon, καραμελωμένα κρεμμύδια και cheddar. Και το bucket που πήραμε εμείς έχει το απλό και το οικογενειακό. Το απλό που πήραμε έκανε 5 ευρώ. Δεν είπα πως έκανε το burger, θα πω όμως εντάξει. Το bucket το απλό κάνει 5 ευρώ. Μπορείς να πάρεις να έχει μόνο wings και πατάτες και μια σώση επιλογή σου, όλα αυτά μέσα τζαμπέ 5 ευρώ. Μπορείς να πάρεις μόνο κοτοπικές, μόνο wings ή να πάρεις mix. Εμείς πήραμε mix. Κοτοπικές μαζί, πατάτες. Το bucket ήταν
τόσο καλό ήτανε. Η σος νομίζω κάνει 50 λεπτά η μία με την Πάρις, αλλά σου βάζει σος, δεν κλέβει όπως κάνει κάτω. Εσένα λέω, Κρέστ, για τους Αθηναίους λέω. Το μπέργκερ μαζί με πατάτες και πάλι μία σος επιλογής, 5,5 ευρώ. Για μένα είναι ό,τι πιο worth, από τα πιο worth μπέργκερ, γιατί είναι και πολύ νόστιμο και πολύ ωραίο, ιδιαίτερο. Εμένα μου αρέσει το μπέργκερ κοτόπουλο με κοιμά κοτόπουλο, δεν μου αρέσει το φιλέτο που το βάζω στη σχάρα Αμερική. Έτσι με κοιμά είναι πιο ωραίο για μένα. Έχει μέσα τα πάντα, μπέικον, καραμελό κρεμμύδια, τσένταρ, μαγιονέζα, τα πάντα όλα μέσα. Πατάτες κομπλέ, τίμιες, 5,5 ευρώ, είσαι εσύ με την κοπέλα σου, παίρνεις άλλο ένα, 11 ευράκι. Worth, δεν θα το φάει όλο, θα φας κι εσύ, το σχέδιο και μια πολύ ταρντάνα, οπότε δεν θα συνιστώ είναι πολύ ταρντάνα. Ωστόσο, είναι πολύ καλό και value, είναι αρκετά value. Και το bucket είναι value, γιατί το fried chicken νομίζω δεν είναι value. Δηλαδή παίρνεις πιο πολύ για να φας με παρέα, να έχεις εδώ πέρα, να φας να χορτάζεις, δεν είναι value. Το συγκεκριμένο είναι, γιατί έχει και μπόλικες πατάτες, 5 ευρώ, είναι κομπλέ. Δηλαδή εγώ που μου αρέσει γενικά το fried chicken, θα το προτιμήσω είτε για side, να το έχω μαζί με ένα burger με κανένα φιλαράκι, είτε να το φάω γεύμα κανονικό π.χ. έτσι, και να πάω για κάτι ακόμη. Στην περιγραφή θα βρείτε το link από το Facebook, του μαγαζιού, από το Instagram, το eFood, να μπείτε να τσεκάρετε, να δείτε. Όσοι είστε από Καβάλα και δεν έχετε φάει, να πάτε να φάτε, να δοκιμάσετε, είναι πολύ καλό. Όσοι έχετε φάει, θέλω να μου γράψετε κάτω τη γνώμη σας, να μου πείτε αν όντως τα λέω καλά, να πείτε και εσείς τη δική σας γνώμη. Ελπίζω να σας άρεσε το βίντεο αυτό που έβαλα και μερικά κλιπάκια από το μαγαζί που δείχνει πώς φτιάχνετε το προϊόν, τέλος πάντων, να ξέρουμε και τι τρώμε που είναι πολύ βασικό. Σκουροχώνοντας το μοντάζ, στο editing εκεί πέρα κόψε, ράψε μουσικές από πίσω, αλλά δεν πειράζει. Για αυτά τα σκοπρόσχυλα σας έχουμε κακομάθει, θα τα κάνουμε όλα. Στα επόμενα βίντεο Αλέξια τη λέγεται Burger, να δώσει αγωνιά, πα στο Grest κάτω που λέει ότι είναι το καλύτερο burger γιατί έχει μπεργκεράρα, εμείς δεν έχουμε burger και black angus και double και θα σας φέρω μπεργκεράκι να δείτε εδώ πέρα τι μπεργκεράκι έχουμε. Επίσης σκέφτομαι να μου πείτε θέλω την γνώμη σας κάτω. Σε λίγο καιρό, δεν ξέρω πότε, λίγο να ανοίξει ο καιρός κιόλας. Πέρα από τα εξπούς καβάλα που θα κάνουμε με φαγητά, σκέφτομαι να κάνω και κάποια cooking, είτε στο βουνό όπως είδατε που πήγα και έψησα τις μπριζόλες με τον φίλο μου, είτε στο σπίτι μου και πέρα τα ράτσα κάπως εκεί πέρα να κάνω μερικά cooking. Δεν ξέρω, θα το δούμε. Πρέπει να πάρω και ένα εξωτερικό μικρόφωνο σίγουρα για τον αέρα. Γράψτε μου κάτω και στη γνώμη σας αν έχετε κάποιες νέες ιδέες για concept, βίντεο κτλ. Ελπίζω να σας άρεσε σήμερα. Like, share, subscribe. Ξυπνάτε, κάντε όλοι membership. 4 ευράκι για exclusive βιντεάκια, content κτλ. Hello, hello, bye. Αυτό τώρα δεν είναι για like. Μου λες εμένα δεν είναι.